Γεια σας και πάλι φίλοι μου, Μιχάλης εδώ και καλώς ήρθατε σε άλλη μια κριτική εδώ στο Movies Room. Στο σημερινό βίντεο, παιδιά, θα κάνουμε κριτική για μια νέα σειρά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μίνι σειρά ή αν έχει πολλές σεζόν, η οποία είναι το The Terminal List, και πάμε να πούμε έτσι μερικά λόγα και για τη σειρά, δεν θα έχει spoiler. Λοιπόν, πρωταγωνιστή, παιδιά, ο Chris Pratt και είναι και παραγωγός μέσα σε αυτή τη σειρά. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν στο ρόλο του Chris Pratt, που κάνει έναν πεζοναύτη, ένα βατράχι να το πούμε αλλιώς, των ειδικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η ομάδα του πέφτει σε ενέδρα σε μια αποστολή για κάποιο μεγάλο πρόσωπο στη Μέση Ανατολή, όπου η ομάδα του πεθαίνει και προσπαθεί να βρει ποιοι είναι οι ένοχοι. Είχα πολύ χαμηλές προσδοκίες, όχι λόγω, παιδιά, του τρέιλερ, αλλά για το λόγο ότι δεν ήξερα αν θα μου άρεσε σε ρόλο των ειδικών δυνάμεων να έκανε έναν έτσι πολύ σκληρό καριόλι, να το πούμε και έτσι, ο Chris Pratt. Το μόνο, παιδιά, που έχω να πω, αν και το IMDb που του έχει βάλει 8,1, εγώ, παιδιά, του έβαλε ένα πολύ ωραίο δεκαράκι για μένα, γιατί είναι από τις καλύτερες σειρές που έχω δει. Η σειρά έχει να κάνει με σειρές όπως είναι το Homeland, όπως είναι το Σικάριο ή η ταινία. Δηλαδή, είναι, ξέρετε, αντικατασκοπία, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αν είστε λάτρεις από παιχνίδια Splinter Cell, καταλαβαίνετε, να είστε σίγουροι ότι αυτή η σειρά θα σας ανταμείψει και με το παραπάνω. Εγώ, παιδιά, με καθήλωσε σε αυτά τα, όσο ήταν τώρα, 8 επεισόδια νομίζω. Παιδιά, με καθήλωσε, είχα τόσο πολύ αγωνία, σε βάζει από το pilot επεισόδιο πάρα πολύ μέσα στα σκατά, να το πούμε και έτσι. Ο Chris Pratt, παιδιά, έδωσε έναν πάρα πολύ ωραίο ρόλο, δηλαδή σηκώνει στις πλάτες του αυτόν τον χαρακτήρα, σαν φάση του Jack Reacher, όπως τον έκανε ο Tom Cruise, όπως ήταν το Equalizer, ο ισορροπιστής, δεν ξέρω να το λέω σωστά, το Equalizer με τον Denzel Washington. Είναι, παιδιά, τέτοια φάση. Αν είστε τώρα έτσι στρατόκαυλοι, σας αρέσουν τα όπλα, τακτικές, να είστε σίγουροι, παιδιά, ότι θα σας ανταμείψει αυτή η σειρά. Όταν φτάνει στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχεδιάσει την όλη επιχείρηση από πίσω και βλέπετε ότι ο Chris Pratt τους βρίσκει, έχω να νιώσω τέτοια ικανοποίηση από το ότι σκοτώνουν, ξέρω εγώ, τους ανθρώπους οι οποίοι το στήσαν όλο αυτό. Μία χαρά, έπαιζα παλαμάκια, λέω ναι, φάτους, γιατί το αξίζουν, δηλαδή ο άνθρωπος. Αλλά θέλω να κάνω και μία ένσταση πάνω σε αυτό όσο αφορά τον Αμερικάνικο στρατού και γενικά τους μισθοφορικούς στρατούς. Η αλήθεια είναι, το έχω πει, όταν είχα δει π.χ. το Lone Survivor, την ταινία που έπαιξε ο Mark Wahlberg, και έπαιξε ο άλλος είχε παίξει, ναι, και ο συμπροταγωνιστής του που θα δείτε έπαιζε και αυτό στο Lone Survivor, δηλαδή το παρατηρώ ότι όσοι έχουν παίξει σε τέτοιες ταινίες, 13 Hours, Black Hawk Down, Equalizer, Jack Reacher, ξέρετε, ό,τι έχει να κάνει με τακτικές, πάντα τους επιλέγουν γιατί έχουν την εμπειρία πάνω σε αυτό το είδος ταινιών. Η αλήθεια είναι ότι ο Chris Pratt, όταν είχε παίξει στην ταινία που την έχω αγοράσει, που έπαιξε η Τσαστίν, νομίζω είχε παίξει, που ήταν η ταινία που θέλανε να φάνε τον Osama Bin Laden, το Zero Dark Thirty, παιδιά. Έπαιξε λοιπόν εκεί ένα πολύ μικρό ρόλο που έκανε πάλι τον πεζοναύτη. Όντως, okay, του πήγαινε, αλλά το ότι να κουβαλήσει ολόκληρη τη μίνι σειρά ή σειρά, γιατί έτσι όπως τελειώνει, παιδιά, η πρώτη σεζόν, νομίζω ότι πάει για δεύτερη. Αν και εγώ θεωρώ ότι έτσι όπως το κλείνει όμορφα, δεν έπρεπε να πάει, αν θα πάει σε δεύτερη. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι να μην πάει σε δεύτερη. Αυτό. Γιατί αν τραβηχτεί από τα μαλλιά, δεν ξέρω. Σου αφήνει κάποια ερωτηματικά στο τέλος, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο καλή, αν θα πάει σε δεύτερη. Η αλήθεια είναι ότι σας ανταμείβει πάρα πολύ ωραία. Έχει και μία δόση Punisher, θα μπορούμε να το πούμε, δηλαδή ό,τι μπορώ να θυμηθώ σας το λέω. Έχει λοιπόν μία μεγάλη δόση Punisher,
είναι, έχει καταιγιστική δράση, είναι όλα στημένα και περιποιημένα έτσι όπως πρέπει, σας δείχνει την αντικατασκοπία, σας μαθαίνει πράγματα για την υποκλοπή δεδομένων, για κινητά, κάνει αναφορές σε επικοινωνίες, τι μπορείτε να προσέξετε έτσι για να προσέχετε κιόλας την ιδιωτικότητά σας. Πρέπει να κλείσετε κινητά, να μην μιλάτε με κανέναν γύρω σας και να δώσετε μια απόλυτη προσοχή στη σειρά, γιατί εγώ, παιδιά, είχα πάρα πολύ καιρό να περάσω καλά και να χαρώ μια σειρά. Οπότε ναι, τις έβαλα 10. Η ερμηνεία του ήταν καταπληκτική, τόσο στο δραματικό του όσο και στο tactical, το πως έμαθε τα όπλα και τα λοιπά, που είναι κάτι μέρα που με ξετρελαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ του δίνω, παιδιά, ένα πολύ μεγάλο μπράβο του Chris Pratt, πραγματικά, όσο πάει και ανεβαίνει και γίνεται ακόμα καλύτερος. Τώρα αν θέλει να πάει να το ρίξει σε action star, θα το δούμε. Τέλος πάντων, γενικά θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες σειρές που έχουν βγει τον τελευταίο καιρό. Αν και πρέπει να κάτσω να δω και τη σειρά το Jack Reacher, επειδή μοιάζει σε αυτό το στυλάκι που μου αρέσει. Οπότε ναι, παιδιά, σας την προτείνω ανεπιφύλακτα να κάτσετε να τη δείτε. Νομίζω έχει βγει τώρα ένα μήνα, εδώ και ένα μήνα νομίζω που έχει βγει. Ναι, είναι 8 επεισόδια από ό,τι βλέπω, τα επεισόδια. Είναι στη μία ώρα περίπου το κάθε επεισόδιο, 55 με μία ώρα, κάπου εκεί. Και θα το χαρείτε. Αν είστε δηλαδή αυτών του είδους ταινιών, σειρών, παιδιά, εγώ σας το δίνω απλόχερα, πηγαίνετε, πάρτε ας πούμε τους κολλητούς σας. Αν είστε στρατόκαυλοι, κάτστε, δείτε τι, θα την απολαύσετε και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό. Αυτά είχα, παιδιά, να πω για τη σειρά, οπότε τα φιλιά μου, να κάνετε ένα like, ένα subscribe, σας περιμένω κάτω στα σχόλια όσοι την έχετε δει να πείτε, μην αναφέρετε spoiler από κάτω όσοι θέλετε να μιλήσουμε, μόνο γενικότητες. Οπότε, παιδιά, σας χαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!